Χρησιμοποιούμε σήμερα παρέμβαση, ανοίγοντας και αυτό το συμβολικό πανό έξω από την Βρετανία του ΕΚΠΑ, στο κέντρο της Αθήνας, για να καταγγείλουμε τις απαράδεκτες δηλώσεις της Υπουργού Παιδείας Νίκης Κεραμέως, με τις οποίες δήλωσε ότι οι φετινοί υποψήφοι για τις πανελλαδικές πρέπει να είναι και ευχαριστημένοι, αφού βγαίνουν κερδισμένοι, γιατί τελικά δεν θα εγκλωβίζονται στα πανεπιστήμια. Προειδοποιούμε την Υπουργό και ελπίζουμε να μην έχει καμία σκέψη να απεγκλωβίσει ακόμα και τους φοιτητές που ήδη σπουδάζουν σε αυτά τα πανεπιστήμια με τους ελάχιστους εισακταίους, κλείνοντας τελικά και αυτά τα ίδια τα τμήματα. Μάλλον η κυβέρνηση σκέφτεται να γεμίσει τελικά με πρωτοετής αυτά τα τμήματα, γεμίζοντας τα όμως με τα μέλη της πανεπιστημιακής αστυνομίας που ευελπιστεί να βάλει στα ιδρύματά μας μέσα στη χρονιά. Τα όνειρά τους θα μείνουν όνειρα, δεν πρόκειται να γίνουν πραγματικότητα, θα τα ακυρώσουμε στην πράξη. Αποδείχτηκε ότι η ελάχιστη βάση εισαγωγής όχι απλά δεν αναβαθμίζει τα ιδρύματά μας και δεν μας δίνει προοπτικές, αλλά τελικά μόνο τα αδειάζει. Σήμερα πλέον, άλλωστε, με 8.000 μόρια μπορεί να μην μπαίνει σε σχολή, με 8.000 ευρώ όμως μπορείς να σπουδάσεις σε ένα κολέγιο. Το επόμενο διάστημα θα σταθούμε δίπλα τόσο στους συναδέλφους μας που κατάφεραν να εισαχθούν σε ένα πανεπιστήμιο, αλλά και σε όσους δεν τα κατάφεραν στην πορεία τους, στους αγώνες τους, στη ζωή τους. Διεκδικούμε εδώ και τώρα να καταργηθεί η ελάχιστη βάση εισαγωγής, να μην κλείσει κανένα τμήμα από αυτά που έμειναν με ελάχιστους εισακταίους, να μην μπει η πανεπιστημιακή αστυνομία στα ιδρύματά μας, να καταργηθεί εδώ και τώρα ο απαράδεκτος νόμος Κεραμέως Χρυσοχοΐδη, κανένας φοιτητής να μην αναγκαστεί να εγκαταλείψει τις σπουδές του. Με το συλλογικό αγώνα μπορούμε να τα καταφέρουμε.